Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ειδικά τον Μάνο τον Αντωνογιαννάκη για την πρόσκληση να κάνω αυτή την εισήγηση. Το θέμα που θα σας αναπτύξω είναι για τη μαγνητική τομογραφία του ώμου και το μαγνητικό αρθρογράφημα στους αθλητές, μύθη και πραγματικότητα, και θα πούμε μερικά παραδείγματα. Φαντάζομαι ότι και το πρωί υπήρχε session για μαγνητικό αρθρογράφημα. Για όσους δεν το παρακολούθησαν, η τεχνική είναι ότι βάζουμε 15 ml γαδολίνιο με 20 ml φυσιολογικού ρούτα να μυγνύουμε. Χρησιμοποιούμε μία βελόνα 22G και με ακτινοσκοπικό έλεγχο εγχύουμε το σχιαγραφικό αυτό με πρόσθια προσπέλαση. Εδώ βλέπουμε μερικές εικόνες μαγνητικού αρθρογραφήματος. Εδώ είναι στεφανία ατομή και εδώ βλέπουμε τον νάνο επιχείλιο χόνδρο, εδώ βλέπουμε το σχιαγραφικό μας που έχει πάει μέσα στην αρθρική κοιλότητα. Εδώ έχουμε εγκάρσια τομή μαγνητικού αρθρογραφήματος, βλέπουμε τον πρόσθετο επιχείλιο χόνδρο, τον οπίστο επιχείλιο χόνδρο και βλέπουμε και τους διάφορους τένοντες από το μειοτενόντιο πέταλο. Εδώ είναι οβελιαία τομή που βλέπουμε τον κάτω γλινοβραχιόνιο σύνδεσμο, τον τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και άλλους τένοντες του μειοτενοντίου πετάλου. Όσον αφορά τώρα τους αθλητές οι οποίοι έχουν προβλήματα με τον ώμο, όλοι οι αθλητές μπορεί να τραυματίσουν τον ώμο, αλλά κυρίως αυτοί που κάνουν πάνω από το κεφάλι, χρησιμοποιούν το χέρι, όπως είναι στο μπέιζμπολ, στο πόλο, στο τένις, στο βόλεϊμπολ. Και γιατί παθαίνουν τραυματισμοί παθαίνει τραυματισμό η γλινοβραχιόνια άρθρωση, διότι είναι μια άρθρωση που έχει μεγάλο εύρος κίνησης και όταν υπάρχει και δεν υπάρχει σταθεροποιητικός μηχανισμός ικανοποιητικός για τα οστά, τότε παθαίνουν τραυματισμούς. Ένας προδιαθετικός παράγοντας για να έχουμε τραυματισμό στον νόμο είναι το σύνδρομο της ομοπλάτης SIC, δηλαδή να έχουμε κακή θέση της ομοπλάτης, να προέχει το έσω κάτω χείλος, να έχουμε πόνο στην κορακοειδή και κακή θέση και να υπάρχει δυσκινησία κατά την κίνηση της ομοπλάτης. Εδώ βλέπουμε πως η ομοπλάτη σε αυτό το σύνδρομο κινείται προς τα κάτω και έξω και αυτό προδιαθέτει σε τραυματισμούς. Στους αθλητές, αυτούς που χρησιμοποιούν τα χέρια, σε αθλήματα που χρησιμοποιούν πολύ τα χέρια τους, έχουμε δύο προβλήματα, το σύνδρομο πρόσκρουσης και την αστάθεια του ώμου. Όσον αφορά το σύνδρομο πρόσκρουσης, το πιο συχνό που συμβαίνει είναι να έχουμε μία μερική ρήξη της αρθρικής επιφάνειας του καταφυτικού τένοντα του υπερακανθίου. Δεν έχουμε συνήθως πλήρης ρήξης ή άλλου τύπου παθήσει στο μειοτενόντιο πέταλο. Αυτή είναι η πιο συχνή και πρέπει να ξέρουμε ότι το μαγνητικό αρθρογράφημα είναι πιο ακριβής μέθοδος για να αναδείξουμε αυτή τη βλάβη σε σχέση με τη μαγνητική τομογραφία. Και επίσης, αν κάνουμε μαγνητική τομογραφία στα 3 τέσλα, τότε αυτή είναι πιο ακριβής από ό,τι να κάνουμε σε μαγνητικό τομογράφο 1,5 τέσλα. Εδώ είναι μία περίπτωση που έχουμε μερική ρήξη αρθρικής επιφάνειας του υπερακανθίου, που βλέπουμε το παθολογικό σήμα που υπάρχει εκεί που δίνουν τα βέλη σε στεφανία ατομή και σε οβελιαία ατομή. Όσον αφορά τώρα την αστάθεια του ώμου, αυτή μπορεί να είναι τραυματική, μπορεί να μην είναι τραυματική ή να οφείλεται σε μικροτραυματισμούς και τέλος έχουμε μία μεγάλη κατηγορία βλαβών της SLAP, δηλαδή ρήξη του άνω επιχειλίου χόνδρου από μπρος προς τα πίσω. Η βλάβη Bankart είναι, όπως ξέρετε όλοι, μία απόσπαση από την ομοκλίνη του προστίου κάτου επιχειλίου χόνδρου μαζί με τον σύνδεσμο και επίσης έχουμε και ρήξη του περιοστέου. Εδώ βλέπουμε μαγνητικό αρθρογράφημα όπου βλέπουμε τον αποσπασμένο προστίο κάτω επιχείλιο χόνδρο. Πάλι εδώ έχουμε μία άλλη βλάβη, η οστένη βλάβη Bankart, που εκτός από τη βλάβη Bankart έχουμε και ένα κομμάτι που αποσπάται από την ομογλίνη, από το πρόσθετο κάτω τμήμα της ομογλίνης. Το βλέπουμε σε μαγνητικό αρθρογράφημα, εδώ είναι εγκάρσια τομή. Βλέπουμε αυτό το οστικό τεμάχιο που έχει αποσπαστεί από την ομοπλάτη και αυτό είναι οβελιαία τομή, όπου βλέπουμε πάλι αυτό το οστένο κομμάτι που έχει αποσπαστεί.
Η βλάβη Πέρθες είναι μια βλάβη που έχουμε, μια ουσιαστικά βλάβη Μπάνκαρτ, αλλά σε αυτήν επιπλέον έχει απογυμνωθεί το περιόστεο μπρος και έσω. Και εδώ σε αυτή την εγκάρισα εικόνα μαγνητικού αρθρογραφήματος βλέπουμε, εκτός από τον επιχείλιο χόνδρο που έχει αποσπαστεί, βλέπουμε και το περιόστεο το οποίο έχει ξεκολλήσει από την ομοπλάτη. Η βλάβη Άλψα είναι μια ρήξη, μια απόσπαση του προστίου επιχειλίου χόνδρου μαζί με τον σύνδεσμο και σχηματίζεται στο περιόστο μία εντομή, κάτι σαν πορτοφόλι, σαν μανίκι εδώ που βλέπουμε στην εγκάρσια εικόνα μαγνητικού αρθρογραφήματος, ενώ αυτή είναι στεφανία εικόνα όπου βλέπουμε αυτή την εντομή στο περιόστεο. Η βλάβη Γκλάντ είναι μία ρήξη του αρθρικού χόνδρου μαζί με τον επιχείλιο χόνδρο και εδώ βλέπουμε μαγνητικό αρθρογράφημα σε μια εγκάρσια τομή που βλέπουμε τη ρήξη του επιχειλίου χόνδρου μαζί με ρήξη στον αρθρικό χόνδρο. Και η βλάβη Χάγκλ είναι όταν έχουμε απόσπαση του γλινοβραχιονίου συνδέσμου από το βραχιόνιο, όπως βλέπουμε σε αυτή την εικόνα τη στεφανία μαγνητικού αρθρογραφήματος, όπου έχει αποκολληθεί ο κάτω γλινοβραχιόνιος σύνδεσμος και στη θέση αυτή μπαίνει μέσα το σχεδιαγραφικό που έχουμε χορηγήσει. Όλες αυτές είναι τραυματικές βλάβες που έχουμε στον νόμο, όπως και η βλάβη Hill-Sachs, που είναι η οστέινη βλάβη που έχουμε, έχετε πει όλη την ημέρα σήμερα, που έχουμε την εντομή εδώ που γίνεται στην κεφαλή του βραχιονίου οστού. Είναι εικόνες μαγνητικού αρθρογραφήματος αυτές. Τώρα θα πούμε για την μη τραυματική αστάθεια του ώμου, που αυτό οφείλεται σε μια χαλαρότητα που υπάρχει, μια αυξημένη χαλαρότητα των συνδέσμων και της άρθρωσης. Και αυτό που βλέπουμε εμείς στο μαγνητικό αρθρογράφημα είναι να υπάρχει ένας εκφυλισμένος επιχείλιος χόνδρος. Εδώ βλέπουμε εγκάρσια τομή μαγνητικού αρθρογραφήματος, όπου υπάρχει αυτή η περιοχή παθολογική εδώ που είναι εκφυλισμένος ο επιχείλιος χόνδρος, όπως και εδώ σε οβελία τομή βλέπουμε τον πάλι εκφυλισμένο επιχείλιο χόνδρο. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση της αστάθειας του ώμου, στην οποία έχουμε, οφείλεται σε μικροτραυματισμούς, σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και το σύνδρομο πρόσκρουσης, οπίστες άνω πρόσκρουσης. Εδώ έχουμε τα ευρήματα που σε μαγνητικό αρθρογράφημα, όπου έχουμε ρήξη του οπισθίου επιχειλίου χόνδρου, βλέπουμε εδώ που έχει ξεκολλήσει από την ομογλήνη. Έχουμε μερική ρήξη της αρθρικής επιφάνειας του καταφυτικού τένδατου υπερακανθίου και έχουμε ρήξη και του άνω επιχειλίου χόνδρου, μία βλάβη σλάπεδο. Όλα αυτά είναι στο αυτό το σύνδρομο. Επίσης, η βλάβη σλάπ είναι μία μεγάλη κατηγορία βλαβών. Η πιο συχνή είναι του τύπου 2, όπου σε μαγνητικό αρθρογράφημα βλέπουμε την ρήξη εδώ στον άνω επιχείλιο χόνδρο που πάει από μπρος προς τα πίσω, είναι στεφανία τομή και εδώ έχουμε μία οβελία τομή που δείχνει όλη τη βλάβη του άνω επιχειλίου χόνδρου. Πριν πάμε στο επόμενο, θα δούμε τώρα όσον αφορά την ευαισθησία που έχει η μαγνητική τομογραφία που γίνεται στα 3 τέσλα για να αναδείξουμε βλάβες του επιχείλιου χόνδρου. Όπως βλέπουμε, για τις, η μαγνητική τομογραφία στα 3 τέσλα έχει μεγάλη ευαισθησία τόσο όσον αφορά τις βλάβες SLAP, όσο και τις ρήξεις στον πρόσθετο επιχείλιο χόνδρο, όπως και στον απίστευτο επιχείλιο, και η ειδικότητά της φτάνει στο 100%. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι οι ρήξεις αυτές που αναδεικνύονται στη μαγνητική τομογραφία συνήθως δεν είναι κλινικά σημαντικές και αυτές που θέλουν καθήλωση είναι οι ρήξεις στον πρόσθετο επιχείλιο χόνδρο. Επίσης, η μαγνητική ορθογραφία για βλάβες SLAP έχει μεγάλη ευαισθησία, ειδικότητα και υψηλή ακρίβεια. Τώρα, μεταξύ της μαγνητικής ορθογραφίας και της αξονικής αρθρογραφίας, για βλάβες οι οποίες είναι μέσα στον τένοντα ή στο εξωαρθρικό τμήμα, το μαγνητικό αρθρογράφημα είναι καλύτερο από το αξονικό αρθρογράφημα. Επίσης, το αξονικό αρθρογράφημα είναι καλύτερο όταν, για να αναδείξουμε βλάβες οστικές,
και βλάβες πάνω στην επιφάνεια του χόνδρου, ενώ και οι δύο αυτές μέθοδοι είναι εξίσου καλές για να αναδείξουν βλάβες ΛΑΠ και πλήρης ρήξης του μυοτενοντίου πετάλου. Όσον αφορά τώρα τη σύγκριση μαγνητικού αρθρογραφήματος με τη μαγνητική τομογραφία, σε μία πρόσφατη μελέτη του Μαγκή, αυτός κατέληξε ότι όταν έχουμε στη μαγνητική τομογραφία ευρήματα, τότε το μαγνητικό αρθρογράφημα λίγα πράγματα έχει να μας προσθέσει και δεν επηρεάζει την χειρουργική αντιμετώπιση, το management του ασθενούς. Όταν όμως έχουμε αρνητική μαγνητική τομογραφία, τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες από το μαγνητικό αρθρογράφημα. Οπότε, στην περίπτωση που έχουμε θετική μαγνητική τομογραφία, δεν κάνουμε μαγνητική αρθρογραφία. Στην αντίθετη περίπτωση, προχωρούμε σε μαγνητική αρθρογραφία. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου υπάρχει μία ρήξη στο πρόσθετο επιχείλιο χόνδρο. Εδώ η μαγνητική τομογραφία δεν δείχνει κάτι, ενώ στο μαγνητικό αρθρογράφημα βλέπουμε τη ρήξη. Εδώ, σε έναν άλλον ασθενή, που η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει τη ρήξη του προσθέτου επιχειλίου χόνδρου, το μαγνητικό αρθρογράφημα μας την επιβεβαιώνει, άρα το ξέραμε ήδη από τη μαγνητική τομογραφία. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε αυτό, η ασταθής ρήξης. Ασταθείς ρήξεις χαρακτηρίστηκαν σε αυτή τη μελέτη οι ρήξεις, οι οποίες όταν κάναμε μαγνητικό αρθρογράφημα υπήρχε μία μεταβολή της θέσης από 4 χιλιοστά και άνω σε σχέση με τη μαγνητική τομογραφία. Και εδώ βλέπουμε ότι ο συνδυασμός των δύο μεθόδων αύξανε την ειδικότητα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να οι βλάβες αυτές να χειρουργηθούν. Εδώ βλέπουμε μία περίπτωση ασταθούς ρήξους του προσθέτου επιχειλίου χόνδρου που φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία, στην εγκάρση αυτή η εικόνα. Στο μαγνητικό αρθρογράφημα βλέπουμε ότι αυτή η απόσταση μεγαλώνει εγχύοντας μέσα το σχιογραφικό και αυτό χαρακτηρίζεται ασταθής βλάβη. Τι μήνυμα πρέπει να πάρουμε για το σπίτι μας είναι ότι στους αθλητές πρέπει να κάνουμε μαγνητική τομογραφία πάντα στα 3 τέσλα, γιατί είναι μεγαλύτερη η ακρίβεια της μεθόδου και επίσης όταν έχουμε θετική μαγνητική τομογραφία, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μαγνητικό αρθρογράφημα. Σε περίπτωση που είναι αρνητική, τότε προχωρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.